Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των τουρκικών δυνάμεων στο Χαλέπι της Συρίας, οι οποίες αποσύρονται από σταθμούς παρατήρησης και ελέγχου. Πηγές στο Χαλέπι αναφέρουν ότι από την Τρίτη το πρωί ο τουρκικός στρατός φορτώνησε οχήματα εξοπλισμό, κάτι που υποδεικνύει την πρόθεσή του να αποσυρθεί από το τουρκικό παρατηρητήριο στη στρατηγική περιοχή Rasidim 5 στο Χαλέπι. Τα αραβικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περίπου 30 οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και τη μετακίνηση εξοπλισμού, ενώ φαίνεται πως οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις σταδιακά αποσύρονται από τα παρατηρητήριά τους σε περιοχές που ελέγχει ο Συριακός στρατός. Αξίζει να σημειωθεί πως κάτι παρόμοιο συνέβη και τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο τουρκικός στρατός αποσύρθηκε από το παρατηρητήριό του στην πόλη Μόρεκ. Βάσει της συμφωνίας του Σεπτεμβρίου 2018, ο τουρκικός στρατός διαθέτει 12 θέσεις παρατήρησης στη βορειοδυτική Συρία. Ωστόσο, οι Τούρκοι προχώρησαν στην εγκαθίδρυση περισσότερων από 50 σημείων παρατήρησης στην περιοχή. Σημειώνεται ότι από εχθές έχει ξεσπάσει σωρία βομβιστικών επιθέσεων κατά τουρκόφιλων Ισλαμιστικών ομάδων σε πόλεις της περιφέρειας του Χαλεπίου. Στο νότιο Ιντλίπ, πάντως, βομβαρδίστηκαν θέσεις των τουρκικών δυνάμεων από το Συριακό πυροβολικό.